Face to Face μαζί σας. Σήμερα καλεσμένο έχουμε τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Ιωάννη Τσαρούχα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας, κύριε Τσαρούχα. Είστε και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής ορθοπαιδικής κλινικής. Είστε καλά? Καλά, μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα έχουν οι ασθενείς μας. Έχουν πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα και συγκεκριμένα το ισχύο, ξεκινώντας με το ισχύο που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θέλετε να ξεκινήσουμε με την πάθηση, τι ακριβώς είναι η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου? Καταρχήν να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι έχουμε μιλήσει κατά επανάληψη για την οστεοαρθρίτιδα και του ισχυού και την οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο. Ίσως λίγο τους κουράζουμε, αλλά σίγουρα είναι πράγματα πάρα πολύ σημαντικά. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει πάρα πολύ και γι' αυτό θεωρούμε σωστό να τους ενημερώνουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Έτσι, γιατί η ενημέρωση είναι πολύ σημαντική και καμιά φορά συνήθως τα άτομα που έχουν πρόβλημα με το ισχύο ή και το γόνατο είναι μεγάλης ηλικίας, δύσκολο να αποστηθήσουν πληροφορίες, να καταλάβουν κάποια πράγματα. Οπότε όσο πιο απλά τα λέμε, τόσο πιο καλά. Έτσι δεν είναι, κυρία Τσαρούχα? Ακριβώς. Η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου είναι μια εκφυλιστική νόσος της άρθρωσης που ουσιαστικά αφορά στην απώλεια του χόνδρου της άρθρωσης. Με το πέρασμα του χρόνου, όσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια του χόνδρου, τόσο μεγαλύτερα είναι τα ενοχλήματα του ασθενή και τόσο δυσκολεύει τη ζωή του. Δηλαδή δεν έχει μια καλή ποιότητα ζωής. Είναι μια πάθηση την οποία συναντούμε αρκετά συχνά σε ένα ποσοστό του πληθυσμού 10 με 15%. Μα μεγάλο ποσοστό. Πολύ μεγάλο. 10 με 15% ναι. Και η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Και είναι πολύ, πολύ πιο συχνό στις γυναίκες παρά στους άντρες. Γιατί σηκώνει πιο πολλά βάρη οι γυναίκες? Δεν το γνωρίζουμε, γιατί ίσως υπάρχει μια προδιάθεση. Όπως θα δούμε παρακάτω, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί κάποιος να έχει οστεοαρθρίτιδα, αλλά στατιστικά έχουμε παρατηρήσει ότι στις γυναίκες είναι πιο συχνό από ό,τι στον ανδρικό πληθυσμό. Άρα στο ιατρείο σας έρχονται πιο πολλοί γυναίκες. Ναι, είναι πολύ πιο συχνό. Πολύ πιο συχνό. Λοιπόν, να πούμε από τι προκαλείται λοιπόν. Έτσι θα καταλάβουμε γιατί στις γυναίκες περισσότερο από ό,τι στις γυναίκες. Έχουμε αρκετές κατηγορίες. Καταρχήν είναι η ιδιοπαθής οστεοαρθρίτιδα, που ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε, όπως λέει και η ίδια η λέξη, για ποιο λόγο προκαλείται. Δηλαδή είναι αγνώστη αιτιολογία. Ένα άλλο σημαντικό γκρουπ ασθενών είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν μετατραυματική αρθρίτιδα. Δηλαδή έχουν υποστεί κάποιον τραυματισμό σε μικρότερη ηλικία και με το πέρασμα του χρόνου φθήρεται ο χόνδρος στην άρθρωση. Επίσης, ένα σημαντικό άλλο γκρουπ είναι οι ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από ρευματολογικές παθήσεις. Όλοι οι ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από ρευματολογικές παθήσεις έχουν πολύ πιο συχνά βλάβες στις αρθρώσεις τους. Μάλιστα. Και μια τελευταία κατηγορία είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν γεννηθεί με κάποια συγγενή ανομαλία, με κάποια μικρή ανατομική ανομαλία στο ισχύο τους και λόγω αυτής της ανομαλίας, της ανατομικής, έχουμε μεγαλύτερη φθορά στην άρθρωση του ισχύου. Τώρα, κύριε Τσαρούχα, υπάρχει βαθμός δηλαδή ζημιάς που λέμε, όπως δηλαδή κάποιες παθήσεις, λες ότι υπάρχει πρώτου βαθμού πρόβλημα στο ισχύο, είναι εξίσου με το ισχύο ή όχι? Μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο στάδια. Για πείτε μας αυτά τα στάδια. Είναι στο αρχικό στάδιο, όπου υπάρχει μια πολύ μικρή φθορά στο χόνδρο και ουσιαστικά ο ασθενής έχει λίγα ενοχλήματα. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να κάνει τις καθημερινές του δραστηριότητες και περιορίζεται ελάχιστα. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία και στην κατηγορία αυτή ουσιαστικά δεν έρχεται και κάποιος ασθενής να χειρουργηθεί γιατί δεν έχει κάποιο σημαντικό ενόχλημα. Μάλιστα. Άρα είναι το πρώτο στάδιο και το τελικό στάδιο, να πούμε το δεύτερο στάδιο, όπου έχουν προχωρήσει πάρα πολλοί οι βλάβες και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο ασθενής να έχει σημαντικά ενοχλήματα, δηλαδή πονά πλέον σε καθημερινή βάση, έχει πολύ σημαντική δυσλειτουργία, δεν μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα καθημερινά. Βέβαια. Δεν μπορεί εύκολα να βάλει τις κάλτσες του, να κόψει τα νύχια του. Τόσο πολύ. Ναι, τόσο πολύ. Συν το ότι έχει περιορίσει σημαντικά τις δραστηριότητές του. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει μία βόλτα, δεν μπορεί να χαρεί την καθημερινότητά του. Πολύ απλά πράγματα καθημερινά πλέον τα περιορίζει. Και αυτό είναι το δεύτερο στάδιο και ουσιαστικά είναι το στάδιο κατά το οποίο ο ασθενής θα πρέπει να αρχίσει πλέον να σκέφτεται τη χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα. Τώρα, άρα η αντιμετώπιση είναι διαφορετική όταν είναι στο πρώτο στάδιο, δηλαδή υπάρχει συντηρητική αγωγή ή κατευθείαν είναι χειρουργική? Ναι, είναι διαφορετική. Όταν ο ασθενής έχει λίγα ενοχλήματα, όπως είπαμε, όταν έχει πολύ μικρές βλάβες. Το νιώθει όμως, θα έρθει ο γιατρός, το νιώθει, θα παραπονεθεί για κάτι. Περιορίζεται ελάχιστα. Οπότε δεν παίρνει και εύκολα την απόφαση για να χειρουργηθεί. Μπορεί με κάποια ήπια παυσίπονα να έχει μια σχεδόν φυσιολογική καθημερινότητα. Βέβαια, με το πέρασμα του χρόνου, αυτά τα ήπια παυσίπονα δεν είναι αρκετά για να τον βοηθήσουν στην καθημερινότητά του. Υπάρχουν και επιπλοκές όταν παίρνεις πάρα πολύ. Υπάρχουν άλλα φάρμακα πιο δυνατά, τα λεγόμενα αντιφλεγμονώδη, Όταν περάσει σε αυτό το στάδιο ο ασθενής, είναι καλό πλέον να αρχίσει να προσέχει πάρα πολύ, γιατί όλα αυτά τα φάρμακα δημιουργούν, όπως πολύ καλά είπατε, διάφορες επιπλοκές. Μπορεί να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση, μπορεί να κάνουν γαστρορραγία. Ακριβώς. Επίσης, μπορεί να κάνουν ακόμα και νεφρική ανεπάρκεια. Άρα, ναι, μεν στο πρώτο στάδιο της νόσου αντιμετωπίζεται ουσιαστικά. Τον πόνο, κρατάει τα πράγματα στάσιμα βασικά, γιατί δεν θεραπεύεται. Αλλά πρέπει πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού το κάθε ασθενής, να τον συμβουλεύεται και να μην παίρνει αλόγιστα τα φάρμακα, γιατί κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να γλιτώσει το χειρουργείο και μπορεί να υποστεί κάποιες σημαντικές βλάβες ανεπανόρθωτες. Άρα είναι μύθος ή αλήθεια ότι όταν ένας ασθενής έχει πρόβλημα ισχύω ή γόνατο, παντρεύεται τον ορθοπαιδικό του, γιατί πρέπει να έχει συνέχεια επαφή και επικοινωνία? Είναι μια πάθηση η οποία ουσιαστικά ξεκινά και εξελίσσεται αργά, άρα σίγουρα έχει συχνή επαφή με τον ορθοπαιδικό, με τον γιατρό του, και μετά στο επόμενο στάδιο, όταν θα γίνει η χειρουργική επέμβαση, πάλι ουσιαστικά έχει για όλη τη ζωή επαφή με τον ορθοπαιδικό του, θα πρέπει να παίρνει οδηγίες, να τον ρωτάει διάφορες απορίες, να υπάρχει μια σημαντική παρακολούθηση όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Άρα για πότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιος είναι candidate, υποψήφιος, για να υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση, κύριε Τσαρούχα? Εμείς καταρχήν πρέπει να εξηγούμε στους ασθενείς όλα αυτά που αναφέραμε και τώρα, μόλις έρχονται στο ιατρείο. Πολύ σωστά. Πρέπει ο ασθενής να καταλάβει ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποφύγει και ουσιαστικά αργά ή γρήγορα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου. Και θα πρέπει ο ασθενής επίσης να καταλάβει ότι δεν πρέπει να κάνει πάρα πολλές εκτόσεις στη ζωή του. Δηλαδή δεν πρέπει να αλλάξει την καθημερινότητά του σημαντικά. Δηλαδή να μπορεί να πάει τη βόλτα του, να κάνει διάφορες δραστηριότητες τις οποίες επιθυμεί και να ζει χωρίς πόνο. Άρα τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο ασθενής αρχίζει πλέον να μην μπορεί να ζει φυσιολογικά ή απλά να μην μπορεί να σκέφτεται να πάει μια βόλτα, να σκέφτεται να κάνει μια δουλειά, εκείνη είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία πρέπει να πάρει την απόφαση για να χειρουργηθεί. Μάλιστα. Τώρα, άρα η ποιότητα ζωής ουσιαστικά είναι πότε αποφασίζει είναι να έχει ποιότητα ζωής. Έτσι. Γιατί όσο ζούμε πρέπει να ζούμε καλά, ανεξάρτητα από ηλικία ή από οτιδήποτε άλλο. Το κακό είναι ότι οι περισσότεροι βλέπουμε ότι θέλουν, ταλαιπωρούνται, περιμένουν μέχρι δηλαδή τελευταία στιγμή, όσο πιο πολύ αντέξουν. Πάντα υπάρχει ο φόβος. Ναι. Το χειρουργείο είναι... Αλλά τώρα υπάρχουν τόσες καινούριες τεχνικές, γι' αυτό μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό ακριβώς συζητάμε και ενημερώνουμε τον κόσμο. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Ωραία, να μιλήσουμε γενικά για την ολική ανθρωπλαστική και μετά να μας εξηγήσετε και εσείς τη συγκεκριμένη μέθοδο που κάνετε, που είναι πρωτοποριακή, η μέθοδο ASI, γιατί η προσπέλαση είναι πολύ σημαντική και όσο πιο ανώδυνα, τόσο πιο καλά τα πράγματα. Ακριβώς, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα για τους ασθενείς πλέον. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ωραία, πείτε μας. Καταρχήν, να μιλήσουμε γενικά πρώτα για την ολική ανθρωπλαστική του ισχύου, τι ακριβώς είναι, για να καταλάβουν οι ασθενείς, και μετά να μας πείτε ουσιαστικά τι κάνουμε σε αυτό το χειρουργείο. Κάνουμε μια πλήρη αντικατάσταση της φθαρμένης άρθρωσης με μια τεχνητή άρθρωση. Δηλαδή, αλλάζουμε τη φθαρμένη άρθρωση, η οποία υπάρχει στο ισχύο του ασθενή, με μια τεχνητή άρθρωση από υλικά τα οποία είναι από κράμα τιτανίου. Αυτή η τεχνητή άρθρωση συμπεριφέρεται σχεδόν σε μια φυσιολογική άρθρωση. Αυτό πρέπει να κρατήσουν οι ασθενείς, δηλαδή ότι έχουν πλέον ένα ισχύο το οποίο συμπεριφέρεται 99% όπως το ισχύο το οποίο είχαν πριν υποστούν τις βλάβες και τις φθορές. Παρόλο που έχει τετάνιο δηλαδή και όλα αυτά, το βάρος είναι το ίδιο, όλα τα ίδια. Έτσι, δεν αισθάνονται κάποια διαφορά. Δεν αισθάνονται απολύτως τίποτα. Γιατί το κόκαλο σε σχέση με το τιτάνιο, σκέφτεται κανείς μήπως είναι πιο βαρύ? Όχι. Όχι, όχι. Το βάρος είναι απειροελάχιστο. Ο ασθενής έτσι κι αλλιώς δεν έχει καμία αίσθηση του μετάλλου, το εμφύτευμα μπαίνει μέσα στο οστούν, άρα δεν πρέπει να σκέφτεται κάτι τέτοιο και δεν πρέπει να το προβληματίζει καθόλου. Αυτό πρέπει να κρατήσει ο ασθενής, ότι θα έχει πλέον μια μεν τεχνητή άρθρωση, η οποία συμπεριφέρεται κατά 98% σαν τη φυσιολογική άρθρωση. Μάλιστα, σημαντικό αυτό. Τώρα να μιλήσουμε για την πρωτοποριακή αυτή μέθοδο που χρησιμοποιείτε εσείς και εφαρμόζετε εσείς, τη μέθοδο ASI. Θέλετε να μας πείτε ακριβώς τι εφαρμόζετε και πώς? Ουσιαστικά είναι κάτι πολύ επαναστατικό. Έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ. Είναι μια τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας. Γίνεται με μια... Ουσιαστικά πάλι γίνεται αντικατάσταση της άρθρωσης, γιατί δεν νομίζουν οι ασθενείς ότι κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή αλλάζει όλη η άρθρωση με μια πολύ μικρή τομή 6 εκατοστά στην πρόσθετη επιφάνεια του μυριαίου. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν γίνεται αυτό για αισθητικούς λόγους, για να έχουμε μια μικρή τομή και να μην έχουμε κάποιο σημάδι, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα λειτουργικά, τα οποία έχουμε λύσει μέσα από αυτή την όντως εντυπωσιακή μέθοδο. Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσουμε, η μέθοδος ASI σε σχέση με τις συμβατικές επεμβάσεις, ποια είναι η διαφορά? Καταρχήν να πούμε ότι οι συμβατικές επεμβάσεις είναι πολύ καλές επεμβάσεις, τις χρησιμοποιούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ξαφνικά, δεν είναι καλά χειρουργία. Απλά το κύριο μέλημα πλέον το οποίο έχουμε είναι το να χειρουργείται ο ασθενής για οποιαδήποτε πάθηση και να έχει ελάχιστη μεταγχειρητική ταλαιπωρία. Άρα το κλασικό χειρουργείο είναι ένα καλό χειρουργείο και όπως θα δούμε στη συνέχεια, το πρόβλημά του είναι ουσιαστικά η μεταγχειρητική ταλαιπωρία. Αυτό. Λοιπόν, να, τότε δηλαδή με το κλασικό χειρουργείο υπάρχει μια πολύ μεγάλη τομή. Μάλιστα. Στο ισχύο, στο πλάι, στην άρθρωση, το οποίο είναι περίπου 18 με 20 πόντους. Άρα, όσο μεγαλύτερο είναι το τραύμα, τόσο μεγαλύτερο είναι ο τραυματισμός. Τι σημαίνει αυτό για τον ασθενή? Καταρχήν, αρκετό μεταγχειρητικό πόνο. Έχει σημαντικό πόνο με το χειρουργείο. Όπως καταλαβαίνουμε, άλλο ένα τραύμα 18 πόντους, άλλο ένα τραύμα 6 πόντους. Πέραν του πόνου μεταγχειρητικά τον οποίο έχει ο ασθενής, έχουμε και σημαντική απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, λόγω του τραύμα είναι πολύ μεγάλο. Επίσης, μεταγχειρητικά, όλος αυτός ο τραυματισμός που έχει γίνει στα μαλακά μόρια, για να επανέλθει, χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα 6 με 8 εβδομάδες. Τι σημαίνει αυτό για τον ασθενή? Ότι αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπορεί να περπατήσει ελεύθερα. Ότι θα πρέπει να περπατάμε κάποιο βοήθημα, είτε με πατερίτσες είτε με πι. Άρα υπάρχει μια σημαντική δυσλειτουργία μεταγχειρητικά. Μετά το πέρας του διμήνου, που περάσουμε αυτοί οι 2 μήνες, δημιουργείται και μια ήπια ατροφία και μια μικρή δισκαμψία. Που σημαίνει ότι ο ασθενής χρειάζεται και κάποιο χρονικό διάστημα να υποβληθεί σε φυσιοθεραπεία. Και στους 3 μήνες περίπου ουσιαστικά μπορεί να είναι ανεξάρτητος και να κάνει ό,τι θέλει να κάνει. Ενώ τώρα είναι πιο γρήγορα τα πράγματα. Τώρα λοιπόν με τη μέθοδο ASI κάνουμε μια μικρή τομή στην πρόστια επιφάνεια, στην άρθρωση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή πηγαίνουμε σε συγκεκριμένο σημείο ανάμεσα σε 2 μυς και τους ανοίγουμε με ειδικά εργαλεία τα οποία έχουμε, ουσιαστικά να μην κόβουμε καθόλου τους μυς και τους στένοντας. Όπως είπα και προηγουμένως, το θέμα δεν είναι αισθητικό, αλλά καθαρά λειτουργικό. Από τη στιγμή που δεν τραυματίζουμε τους μυς και τους στένοντες, επουλώνονται τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα, ο ασθενής δεν έχει καθόλου πόνο μεταγχειρητικά. Λιγότερα τραυματικά μόρια τραυματίζονται. Έχουμε φτάσει σε ένα ποσοστό περίπου 95% να μην χρειάζεται ο ασθενής πλέον μετάγγιση, το οποίο χρειάζεται με το κλασικό χειρουργείο. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι που φόβιζε γενικά και τον ασθενή. Η μετάγγιση είναι κάτι το οποίο μας φοβίζει, γιατί κατά καιρούς έχουν δημιουργηθεί διάφορα προβλήματα. Άρα ο ασθενής δεν μεταγγίζεται, εκτός και αν κάποιοι ασθενείς έχουν κάποιο αιματολογικό πρόβλημα, οπότε μοιραία θα πρέπει να μεταγγιστούν. Δεν έχει καθόλου πόνο μεταγχειρητικά και μπορεί εύκολα και άμεσα, ανάλογα με το σωματικό βάρος που έχει και με το μυϊκό σύστημα, σε πολλές περιπτώσεις να περπατήσει ακόμα και την ίδια ημέρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και η ψυχολογία του ασθενή είναι διαφορετική. Όταν ξέρει ότι θα βγει από το χειρουργείο και τον ενθαρρύνεται και όλα, σήκω, περπάτησε. Μπορεί. Λέει, γιατί ποια είναι η διαφορά? Επειδή δεν υπάρχει ο τραυματισμός των μειών και των τενόντων, δεν υπάρχει λόγος να φυλάξει το πόδι του και να περπατήσει με τις πατερίτσες ή με το πι. Μπορεί άμεσα να φορτίσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πέραν το ότι κινητοποιείται αμέσως και αμέσως μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, μειώνει και την πιθανότητα θρόμβωσης από την ακινητοποίηση. Άρα μειώνεται και το σημαντικό πρόβλημα που έχουμε με τις θρομβώσεις στα ορθοπαιδικά χειρουργία και είναι κάτι το οποίο και αυτό μας τρομάζει. Άρα και αυτός ο κίνδυνος σιγά σιγά μειώνεται δραματικά. Μάλιστα, σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Να πούμε λιγάκι τώρα το επόμενο. Δηλαδή, πού πλεονεκτεί η μέθοδο ASI σε σχέση με άλλες minimal invasive surgery? Ελάχιστης παρεμβατικότητας. Για να μην αναφερόμαστε. Σίγουρα η προσπέλαση είναι διαφορετική. Όχι, και σε άλλες επεμβάσεις υπάρχει αυτή η προσπέλαση. Υπάρχουν όμως διάφορα τεχνικά θέματα, γιατί έχουμε ξεκινήσει από το παρελθόν και με άλλες μεθόδους, οι οποίες όμως είχαν κάποια σημαντικά προβλήματα διεγχειρητικά για τον ασθενή. Π.χ. Κάποια κατάγματα, κάποια πάρεση κάποιου νεύρου, αλλά ας μην πούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Να κρατήσουμε μόνο ότι η μέθοδος ASI ουσιαστικά είναι η πιο εξελιγμένη μέθοδος ελάχιστης επεμβατικότητας και ουσιαστικά ήρθε για να βελτιώσει και να διορθώσει τα προβλήματα που είχαμε με τις άλλες μεθόδους ελάχιστης επεμβατικότητας. Μάλιστα. Αυτό να κρατήσουμε. Άρα πάντως πλεονεκτεί σε πάρα πολλά πράγματα, γιατί την έχετε επιλέξει εσείς, ξέρετε. Σίγουρα μειώνουμε τον διεγχειρητικό κίνδυνο στο ελάχιστο, προβλήματα που είχαμε με τις άλλες μεθόδους ελάχιστης επεμβατικότητας. Που είναι και σημαντικός παράγοντας. Τώρα, πόση ώρα διαρκεί μια τέτοια επέμβαση? Να πούμε κάτι άλλο το οποίο ξέχασε και είναι σημαντικό για τους ασθενείς. Λόγω της ελάχιστης μεταχειρητικής ταλαιπωρίας, αυτό μας έχει βοηθήσει καταρχήν να χειρουργούμε ανθρώπους πολύ μεγαλύτερους στην ηλικία. Παλαιότερα, έναν ασθενή ο οποίος είχε μια προχωρημένη ηλικία, το σκεφτόμασταν πάρα πολύ να τον υποβάλουμε σε ένα χειρουργείο με την κλασική μέθοδο. Ήταν ένα πολύ πιο βαρύ χειρουργείο και γιατί όσο πιο μεγάλη η ταλαιπωρία είναι, και όλα αυτά και όσο πιο μεγάλος είναι ο ασθενής, τόσο πιο δύσκολο. Άρα τώρα πλέον έχουμε αυξήσει το όριο πάρα πολύ. Χειρουργούμε ανθρώπους πολύ μεγαλύτερους στην ηλικία με τη μέθοδο ASI. Μάλιστα. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό επίσης, ότι η μέθοδος ASI έχει απόλυτη ένδειξη στους ασθενείς οι οποίοι είναι υπέρβαροι. Παχύσαρκοι και υπέρβαροι. Έτσι. Γιατί η προσπέραση γίνεται στην πρόσθετη επιφάνεια, είναι μια πολύ μικρή τομή, σκείται μια τομή 18-20 πόντους σε έναν ασθενή ο οποίος έχει έτσι ένα αρκετό βάρος. Είναι πολύ πιο τραυματική και σημαίνει ότι θα ταλαιπωρηθεί πολύ περισσότερο από ότι ένας φυσιολογικός ασθενής. Μα είναι και δύσκολο για τους συγκεκριμένους ασθενείς, γιατί πάνε στο γενικό χειρουργό, τους λένε χάσει λίγο βάρος, να χειρουργηθείς. Καμιά φορά δεν ξέρεις, να χειρουργήσουν το ισχύο πρώτα, να χάσουν βάρος. Και πώς να χάσουν βάρος, εάν δεν μπορούν να περπατήσουν οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται πάρα πολύ συχνά και είναι λίγο δύσκολο και λίγο ουτοπικό να λέμε σε έναν ασθενή ο οποίος είναι υπέρβαρος και ο οποίος ουσιαστικά δεν μπορεί να περπατήσει, να του λέμε να χάσει βάρος. Όποιος είναι ακίνητος, οτιδήποτε διατροφή και να κάνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μειώσει το σωματικό βάρος. Αυτό χωρίς άσκηση, τουλάχιστον το περπάτημα. Άρα το να του πούμε φύγε, να δυνατήσεις και να έρθεις, αποκλείται να έρθει ποτέ αδύνατος. Με τη μέθοδο ASI όμως μπορούμε να χειρουργήσουμε τους ασθενείς οι οποίοι είναι υπέρβαροι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ μεγάλη πλέον ευκολία για αυτούς. Και μετά να τους παροτρύνουμε να αρχίσουν να περπατάνε για να μειώσουν και το σωματικό βάρος. Δηλαδή πρέπει να το δούμε αντίθετα από ό,τι τα βλέπαμε μέχρι τώρα. Μα έτσι μπορούν κιόλας να περπατήσουν, αφού τη στιγμή έτσι που έχει νόημα να πεις στον ασθενή να περπατήσει για να χάσει βάρος. Μάλιστα. Αν δεν μπορεί να περπατήσει, μοιραία δεν θα χάσει ποτέ βάρος, ίσα-ίσα θα επιδεινώνει τόσο περνάει ο καιρός. Σωστά. Τώρα πόση ώρα κρατάει το χειρουργείο, είναι αλήθεια, κρατάει μία με μία μισή ώρα? Το χειρουργείο κρατάει 1 ώρα και 30 λεπτά. Περίπου μέσα. 1 ώρα και 30 λεπτά. 1,5 ώρα από τη στιγμή που μπείτε στο χειρουργείο. Και η αναισθησία είναι γενική αναισθησία? Η αναισθησία μπορεί να είναι είτε επισκληρίδιος. Υπάρχει αυτή η επιλογή όταν κάποιος έχει επιπλοκές με την υγεία του. Κάποιος μπορεί να κάνει και γενική. Δεν έχουμε κάποιον περιορισμό όσον αφορά την αναισθησία. Βέβαια, πάντα γίνεται ένας προχειρητικός έλεγχος. Βλέπουμε κάποια επιμέρους προβλήματα που έχει ο ασθενής. Αν υπάρχει κάτι απαγορευτικό, το συζητάμε με τον καρδιολόγο και με τον αναισθησιολόγο και αυτοί ουσιαστικά θα κρίνουν αν πρέπει να κάνει γενική ή επισκληρίδια. Σωστά. Τώρα περισσότερο τι κάνουνε? Δηλαδή υπάρχει 50-50, είναι 50-50. Είναι 50-50. Ας πούμε, κάποιοι ασθενείς δεν θέλουν να ακούνε στο χειρουργείο, δεν θέλουν να καταλαβαίνουν. Προτιμούν να σβάνουν μουσική στα αυτιά. Έτσι, προτιμούν τη γενική νάρκωση. Κάποιοι άλλοι ασθενείς φοβούνται τη γενική νάρκωση. Οπότε, κλασική μουσική να ακούνε, τη βάζει. Σε κάθε περίπτωση έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε είτε τη μία είτε την άλλη νάρκωση, που και στις δύο περιπτώσεις δεν μας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στο να διεκπεραιώσουμε το χειρουργείο μας. Μάλιστα. Τώρα, μετάγγιση αίματος είπατε δεν χρειάζεται, ή τουλάχιστον ένα 95% έχουμε φτάσει σε ένα ποσοστό 95% πλέον, όπου δεν χρειάζεται να το τονίσουμε και αυτό, γιατί να μεταγγιστούν καθόλου οι ασθενείς. Άρα, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν χρειάζεται να ψάξουν να βρουν αιμοδότες. Γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Πρέπει να βρουν αιμοδότες με το κλασικό χειρουργείο, να έρθουν να δώσουν αίμα. Αλλά και περισσότερο είναι η ταλαιπωρία, δεν είναι τόσο η μεταγγίση. Όταν χάνεις πάρα πολύ αίμα στο χειρουργείο, σίγουρα είναι ένα έντονο στρες για τον οργανισμό. Άρα είναι σημαντική η ταλαιπωρία. Καταφέραμε και αυτό, ευτυχώς, να το μειώσουμε, σχεδόν να το εξαλείψουμε. Τώρα, πότε μπορεί να επανέλθει στις φυσιολογικές δραστηριότητες κάποιος? Άμεσα. Μάλιστα. Μιλάμε βέβαια για ανθρώπους οι οποίοι είναι σχετικά νέοι, έχουν ένα καλό μυϊκό σύστημα και σίγουρα δεν είναι πάρα πολύ υπέρβαροι. Οι περισσότεροι ασθενείς σηκώνονται από την πρώτη μέρα και περπατάνε. Οι νεότεροι άνθρωποι χωρίς κανένα βοήθημα, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι σίγουρα χρειάζονται κάποιο βοήθημα για λίγες ημέρες. Και λόγω του ότι δεν έχουν περπατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει και μια ημική αδυναμία, μια ατροφία. Άρα θέλουν λίγες ημέρες για να μπορέσουν να κινητοποιηθούν πιο εύκολα. Μάλιστα. Άρα η κινητοποίηση είναι άμεση. Στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς κανένα βοήθημα, σε άλλες περιπτώσεις λόγω ηλικίας χρειάζονται κάποιο βοήθημα για λίγες ημέρες. Να σκεφτείτε ότι υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι στις 15 ημέρες, ένας σημαντικός αριθμός, μπορούν να οδηγήσουν το αυτοκίνητό τους και να πάνε στη δουλειά τους. Δεν εννοούμε ότι είναι μια δουλειά γραφείου, δεν είναι κάποια δουλειά χειρονακτική η οποία, στην οποία κουράζεσαι, στην οποία θα πρέπει να κάνεις κάτι πιο έντονο. Αλλά στις 15 ημέρες όντως μπορεί κάποιος να μπει στο αυτοκίνητό του, να οδηγήσει και να πάει στο γραφείο του αν κάνει δουλειά γραφείου. Σημαντικά αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν καθυλώνεται ο ασθενής. Άρα γιατί του λέμε να αποφεύγει, κύριε Τσαρούχα? Τι θέλουμε να αποφεύγει? Κάτι το ιδιαίτερο όταν γίνει το χειρουργείο καλά, και θα το δούμε λιγάκι μετά αυτό. Είναι σημαντικό να κάνουμε μια παρένθεση εδώ. Πείτε μας. Ότι οι ασθενείς πρέπει να ρωτάνε και να ενημερώνονται πάρα πολύ καλά. Είναι χειρουργεία τα οποία πραγματικά είναι ένα θείο δώρο για τους ασθενείς. Όταν γίνουν σωστά από την αρχή. Άρα θα πρέπει να ενημερώνονται, να ρωτούν πάρα πολύ καλά και να πηγαίνουν να κάνουν το χειρουργείο τους εκεί που υπάρχει εμπειρία. Πάνω από όλη εμπειρία. Αν δεν υπάρχει εμπειρία, μπορεί να δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις δυστυχώς. Έρχονται σε εμάς ασθενείς οι οποίοι έχουν χειρουργηθεί 2 και 3 φορές και δυστυχώς δεν έχουν ένα καλό αποτέλεσμα. Άρα, για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, να τονίσουμε λιγάκι και τα σημαντικά που πρέπει και συμβουλές φυσικά που πρέπει να δώσουμε στους ασθενείς μας. Κάντε μας μια ανακεφαλαίωση για το ισχύο. Με την καινούργια μέθοδο, με τη μέθοδο ASI, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Οι ασθενείς πλέον δεν πρέπει να διστάζουν να υποβληθούν σε αυτή τη χειρουργική επέμβαση. Πραγματικά είναι ένα θείο δώρο αυτό το χειρουργείο. Δεν έχουν πλέον καθόλου με την χειρουργική ταλαιπωρία. Είναι το σημαντικότερο. Δεν έχουν πόνο. Επίσης, είναι ελάχιστες οι ημέρες οι οποίες παραμένουν στο νοσοκομείο. Έχει μειωθεί πάρα πολύ και ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο. Άμεσα επιστρέφουν στις δραστηριότητές τους. Έχουν πλέον μια φυσιολογική ζωή. Εξαφανίζεται ο πόνος τους και μπορεί να έχουν κανονικές δραστηριότητες. Δηλαδή, μπορούν να περπατάνε όσο θέλουν, μπορεί να κάνουν τζόκινγκ, μπορούν να χορέψουν. Ξεχνούν τον πόνο. Τόσο πολύ, μπορούν να χορέψουν. Μπορούν να κάνουν τα πάντα. Και έχουν μια φυσιολογική ζωή. Να μην διστάζουν πλέον και να αποφασίζουν πολύ πιο εύκολα να υποβάλλονται σε αυτό το χειρουργείο, γιατί είναι σημαντικό όσα χρόνια ζωής έχουμε μπροστά μας να ζούμε όμορφα, χωρίς τους καθημερινούς πόνους και χωρίς την ταλαιπωρία η οποία ουσιαστικά χαλάει και την ψυχολογία μας στο τέλος και δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Βέβαια, είναι πολύ σημαντική, όπως είπατε και εσείς, και η ποιότητα της ζωής του ασθενή. Και εφόσον έχει επεκταθεί λίγο και ηλικιακά πόσα χρόνια θα ζούμε πλέον είναι καλό να χειρουργηθούν. Ο πιο νέος που έχει χειρουργηθεί για ισχύο? Υπάρχουν δυστυχώς και νέοι άνθρωποι. Τραυματικά, λόγω τραύματος. Συνήθως με τα τραυματικά είναι συγγενείς ανατομικές ανομαλίες. Η διάρκεια ζωής του χειρουργείου αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Κρατάει πλέον πάρα πολλά χρόνια, περίπου στα 20-25 χρόνια. Ενώ πριν ήταν 15 χρόνια. Ναι, γιατί μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα υλικά, τα οποία έχουν εξελιχθεί και αυτά πάρα πολύ. Έτσι ώστε για πάρα πολλά χρόνια έχουμε μια φυσιολογική ζωή. Και όσο πιο προχωρημένη είναι η ηλικία, ουσιαστικά είναι ένα χειρουργείο για φόρους ζωής. Ωραία, να ρωτήσουμε, μιας και είπατε υλικά. Είναι διάφορα μεγέθη και είναι αντρικά μεγέθη και γυναικεία μεγέθη ή είναι... Όχι, δεν υπάρχουν αντρικά και γυναικεία μεγέθη, απλά υπάρχουν όλα τα υλικά, όλα τα μεγέθη, ένα χιλιοστό. Μάλιστα. Γίνεται μια προεγχειρητική προετοιμασία στον υπολογιστή. Άρα έχετε τα μεγέθη εκεί, σε περίπτωση που χρειαστείτε ένα μεγαλύτερο ή ένα μικρότερο. Ναι, υπάρχουν ένα χιλιοστό όλα τα μεγέθη, υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα. Γιατί και ο σκελετός του κάθε ανθρώπου διαφέρει πάρα πολύ. Μάλιστα. Θα έρθουμε πολύ γρήγορα στο χειρουργείο να δούμε τι ακριβώς κάνετε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Τσαρούχα, και πάλι μαζί σας. Face to face μαζί σας. Συνεχίζουμε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Ιωάννη Τσαρούχα. Κύριε Τσαρούχα, είστε και διδάκτου του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής ορθοπαιδικής κλινικής. Μιλήσαμε για το ισχύο, αλλά θα μιλήσουμε παρετέρω για το ισχύο, για την αναθεώρηση, τη λεγόμενη revision ανθρωπλαστικής ισχύου, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά. Αναφερθήκατε λιγάκι, αλλά να πούμε λίγο πιο περισσότερες λεπτομέρειες. Που κάποιος έχει πρόβλημα και πρέπει να ξαναχειρουργηθεί. Θέλετε να μας πείτε λοιπόν τι ακριβώς είναι η αναθεώρηση της ανθρωπλαστικής ισχύου? Ουσιαστικά, όπως είπαμε, η ολική ανθρωπλαστική είναι η αντικατάσταση της φθαρμένης άρθρωσης με μια τεχνητή άρθρωση. Ένας σημαντικός αριθμός ασθενών από αυτούς που έχουν υποβληθεί σε ολική ανθρωπλαστική χρειάζεται μελλοντικά να υποβληθούν σε ένα δεύτερο χειρουργείο, στο να γίνει αντικατάσταση της τεχνητής άρθρωσης με μια καινούργια. Είναι ένα ποσοστό περίπου 10%. Όπως λέγαμε στο τέλος της προηγούμενης ενότητας, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να χειρουργείται κάποιος όπου υπάρχει εμπειρία Και να γίνει σωστά. Να γίνει σωστά και να μειώνονται οι πιθανότητες να υποβληθεί σε ένα δεύτερο χειρουργείο. Άρα πρέπει οι ασθενείς, όπως είπαμε, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στην επιλογή και του νοσοκομείου και του γιατρού, γιατί είναι χειρουργία τα οποία χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Άρα πολύ μεγαλύτερη. Άρα η συνηθέστερη αιτία ίσως είναι μια κακή πρώτη εγχείρηση. Η συνηθέστερη αιτία είναι η φθορά του χρώμου. Μάλιστα. Τα παλαιότερα υλικά τα οποία άρα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή το κατάλληλο μέγεθος, όπως λέγαμε και πριν. Αυτό είναι μια δεύτερη κατηγορία, θα τη δούμε. Η πιο συχνή αιτία είναι ο χρόνος. Οι αιωλικές αεροπλαστικές, οι οποίες γίναν το 85, το 90, το 95 ήταν τότε και έχει περάσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, είναι λογικό να έχουν υποστεί κάποια φθορά. Επίσης, τα υλικά τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν δεν είναι τα υλικά τα οποία έχουμε σήμερα. Δεν ήταν από τιτάνιο τότε. Έτσι. Υπήρχαν από τι ήταν τότε? Άλλοι τρόποι σταθεροποίησης, υπήρχαν τα λεγόμενα τσιμέντα, οι κόλλες, μπαίναν οι προθέσεις αυτές και η σταθεροποίησή τους δεν γινόταν άμεσα στο στούν, έμπαινε ενδιάμεσα το λεγόμενο τσιμέντο, το ορθοπαιδικό τσιμέντο. Με το πέρασμα του χρόνου υπήρχε μια σημαντική φθορά. Πολύ σημαντική φθορά. Και ήδη τώρα έχουν περάσει 15-20 χρόνια από την εποχή που γίνανε οι πρώτες αιωλικές αεροπλαστικές και ουσιαστικά έχουν υποστεί μια σημαντική φθορά και θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση. Όπως είπατε, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η μη σωστή τοποθέτηση της αιωλικής αεροπλαστικής. Δυστυχώς το βλέπουμε και αυτό. Είναι όταν κάποια χειρουργία δεν γίνονται από χειρουργούς που είναι αρκετά έμπειροι και έχουμε ασθενείς οι οποίοι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί δεν έχει φθαρεί η τεχνητή άρθρωση, αλλά υπάρχει μια καλή τοποθέτηση, να πρέπει να υποβληθούν σε δεύτερο και σε τρίτο χειρουργείο. Εσείς πληθαίνεστε η ορθοπαιδική, όλο και περισσότερο βλέπουμε, γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Ναι, είναι καλό, έχουμε μια μεγάλη γκάμα χειρουργείων η ορθοπαιδική, είναι καλό να υπάρχει εξειδίκευση πλέον. Και είναι σημαντικό η εξειδίκευση. Και όσο πιο πολύ ασχολείσαι με ένα αντικείμενο, τόσο μεγαλύτερη εμπειρία έχεις, δεν μπορείς να ασχολείσαι με όλα τα χειρουργεία. Πάντως δεν κάνουν και όλοι οι ορθοπαιδικοί χειρουργοί, να το τονίσουμε αυτό, και αναθεώρηση. Γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να χειρουργηθεί κάποιος σαν δεύτερη φάση παρά μια πρωτογενής πάθηση που πρωτοανοίγουμε ένα ισχύο και έχει και κάποια. Η αναθεώρηση είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χειρουργείο. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και έναν πολύ καλό προεγχειρητικό σχεδιασμό. Επίσης χρειάζονται πάρα πολύ καλές γνώσεις από τον γιατρό, όπως και καλή γνώση των υλικών. Είναι καλό κάποιος ο οποίος δεν ασχολείται με τις αναθεωρήσεις να μην δοκιμάζει αυτά τα χειρουργεία, γιατί είναι χειρουργεία απρόβλεπτα. Είναι χειρουργεία που κατά τη διάρκεια τους μπορεί να προκύψουν πάρα πολλά προβλήματα. Σωστά. Άρα ή κάποιος γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το αντικείμενο και ασχολείται, ή καλύτερα να μην το κάνει καθόλου. Σωστά. Και γι' αυτό υπάρχουν λίγοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τις αναθεωρήσεις. Σε μεγάλα νοσοκομεία υπάρχουν εξαίρετοι συνάδελφοι. Και είναι καλό να ρωτάμε πάλι και να πηγαίνουμε πολύ περισσότερο, αν χρειάζεται ένα δεύτερο χειρουργείο, σε κάποιον πολύ έμπειρο χειρουργό, ο οποίος ασχολείται χρόνια με το ισχύο και χρόνια με τις αναθεωρήσεις. Σημαντικό. Για μόλυνση τώρα, θέλετε να μας πείτε πώς γίνεται η μόλυνση και αν είναι ένας άλλος παράγοντας, ευτυχώς ένα πολύ μικρό ποσοστό, είναι το να υπάρξει μία λίμωξη στην περιοχή της επέμβασης. Αυτό όμως δεν γίνεται αρχικά στην αρχή? Αυτό μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, παρότι λαμβάνουμε όλα τα μέτρα, υπάρχει ένα ποσοστό 1% που παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, όπου μπορεί να συμβεί αυτή η επιμόλυνση. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε καταρχήν πάρα πολύ προσεκτικοί κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, να παίρνουμε όλα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα, έτσι ώστε να προστατεύουμε τον ασθενή όσο περισσότερο μπορούμε. Σίγουρα. Άρα υπάρχει η λίμωξη, η οποία μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και επίσης μπορεί να γίνει αιματογενός, δευτερογενός, όταν κάποιος ασθενής έχει σημαντικά προβλήματα υγείας μετά από χρόνια και έχει υποστεί διάφορες λιμώξεις, οι οποίες δεν έχουν αντιμετωπιστεί σωστά. Θα πρέπει, όταν έχουμε μια αμυγδαλίτιδα ή κάποια άλλα θέματα, ή μια πνευμονία, όλες αυτές τις λοιμώξεις να τις αντιμετωπίζουμε άμεσα, έτσι κι αλλιώς, όχι μόνο γιατί έχουμε ολική ορθοπλαστική στο πόδι μας, έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση είναι πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα. Δεν πρέπει δηλαδή να αφήνουν οι ασθενείς κάποιες λοιμώξεις για μεγάλο χρονικό διάστημα στο σώμα τους χωρίς να αντιμετωπίζονται. Είναι αλήθεια ή μύθος ότι λέτε στους ασθενείς σας να κάνουν μια εξέταση τα δόντια τους και πριν να χειρουργηθούν? Γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό. Η υγιεινή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. και η στοματική κοιλότητα και το ουροποιητικό και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ελέγχονται. Όσο περνούν τα χρόνια, καλό είναι να ελέγχονται όλο και περισσότερο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αιστείες μόλυνσης. Όταν υπάρχει μια αιστεία μόλυνσης και την αφήνουμε εκεί, θεωρητικά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όχι μόνο στο ισχύο ή στο γόνατο, μπορεί να δημιουργήσει πολύ σημαντικά προβλήματα στην υγεία μας. Μάλιστα. Τώρα, πότε μπορεί να γίνει ένα εξάθλιμα της αρθροπλαστικής? Ένα εξάθλιμα της αρθροπλαστικής μπορεί να γίνει μετά από μεγάλη βία. Δηλαδή, αν κάποιος ασθενής έχει ένα σοβαρό τροχαίο, έχει μια πολύ σημαντική πτώση, είναι δύσκολο. Όμως, να γίνει μόνο εξάρτημα. Κάτω από μια τέτοια συνήθεια. Ή αν υπάρχει μια μη σωστή τοποθέτηση των υλικών από την αρχή. Δυστυχώς υπάρχει και αυτό το γεγονός σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει ο ασθενής, για να μην βγαίνει το πόδι του, να υποβληθεί σε δεύτερο χειρουργείο και να τοποθετούν τα υλικά σωστά. Μάλιστα. Τώρα, τι μπορεί να κάνει κανείς που έχει κάνει μια επέμβαση για να μην ξαναδημιουργηθεί πρόβλημα και να χρειαστεί μια αναθεώρηση? Κάτι το ιδιαίτερο δεν πρέπει να κάνει. Αρχήν πρέπει να προσέχει πάρα πολύ το σωματικό του βάρος. Δηλαδή, δεν μπορεί ξαφνικά να πάρει 20-30 κιλά. Δεν είναι καλό, γιατί θα υπάρξει μια σημαντική φθορά στην τεχνητή άρθρωση. Άρα, ξεκινάμε με το να έχουμε ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος ή τουλάχιστον να μην πάρουμε περισσότερα κιλά. Η άσκηση και το να έχουμε ένα καλό μυϊκό σύστημα βοηθάει επίσης πάρα πολύ στο να κρατιέται καλύτερα η άρθρωση και να μην δέχεται πάρα πολλά φορτία, έτσι ώστε να περιορίσουμε τη φθορά της. Μάλιστα. Τώρα είναι δύσκολες αυτές οι επεμβάσεις, κύριε Τσαρούχα? Οι επεμβάσεις αυτές είναι αρκετά δύσκολες. Δύσκολες, ότι είπαμε, πρέπει να υπάρχει μεγάλη εμπειρία. Ένας πολύ καλός σχεδιασμός, θέλουν ένα πολύ καλό προγραμματισμό, θέλουν να παραγγείλεις ιδιαίτερα υλικά, δεν έχουν καμία σχέση με τα υλικά τα απλά τα οποία βάζουμε σε ένα ισχύο, και θέλουν το χρόνο τους. Και χειρουργικά απαιτείται περισσότερος χρόνος. Αυτό που πρέπει να πούμε και είναι σημαντικό στους ασθενείς είναι ότι πρέπει όποιος έχει υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική στο ισχύο του, σε κάποια χρονικά διαστήματα τα οποία θα αναφέρουμε, να υπάρχει ένας έλεγχος. Σωστά. Να πηγαίνει στον γιατρό του με μια απλή ακτινογραφία. Τα πρώτα χρόνια δεν είναι τόσο απαραίτητο. Αφού περάσουμε τον πρώτο χρόνο, μετά ανά 2 έτη μπορεί με μια απλή ακτινογραφία, και αφού έχει κρατήσει και τις προηγούμενες, να γίνεται μια σύγκριση. Μετά την 15ετία είναι καλό ο ασθενής να πηγαίνει μία φορά το χρόνο, έτσι ώστε αν φανεί κάτι στις ακτινογραφίες και να μπορούμε να το προλάβουμε και να μην δημιουργηθεί κάποιο τεράστιο θέμα. Σωστά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία τα προλαβαίνουμε. Γιατί αν μείνει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χαλαρωμένη άρθρωση, δημιουργείται μια τεράστια οστική απώλεια, χάνεται το κόκαλο. Το οποίο μας δημιουργεί σημαντικά θέματα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Ναι, μεν λύνονται αυτά τα θέματα, αλλά δημιουργεί και σημαντικά θέματα στην αποκατάσταση του ασθενή. Αν δεν βρούμε οστούν να σταθεροποιήσουμε τις καινούριες προθέσεις. Εκεί τι γίνεται? Τις σταθεροποιούμε πάλι. Μάλιστα. Υπάρχουν τεχνικές ιδιαίτερες να σταθεροποιηθεί. Όταν υπάρχουν μεγάλα οστικά ελλείμματα, υπάρχουν αιμοσχήματα τα οποία τοποθετούμε. Τι σημαίνει αυτό για τον ασθενή όμως? Σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ταλαιπωρία, πολύ μεγαλύτερο χειρουργείο. Και μεγαλύτερο χρόνο επούλωσης. Έτσι, ανάρρωσης. Τώρα, κύριε Τσαρούχα, να σας ρωτήσουμε λιγάκι. Η αναθεώρηση με ποια μέθοδο γίνεται? Γίνεται με την κλασική μέθοδο ή με τη μέθοδο ASI? Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν γινόταν πάντα με την κλασική μέθοδο. Τώρα και εδώ έχουμε αλλάξει αρκετά πράγματα. Την επαναστατική μέθοδο ASI έχει έρθει και έχουμε αρχίσει πλέον και την εφαρμόζουμε σε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό χειρουργείων. Όχι σε όλα τα χειρουργεία. Υπάρχουν χειρουργεία τα οποία πρέπει να γίνουν με την κλασική μέθοδο, και γι' αυτό είπαμε και προηγουμένως ότι η κλασική μέθοδος έχει τη θέση της και είναι μια πολύ καλή μέθοδος. Ένας σημαντικός αριθμός χειρουργείων πλέον, το οποίο έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και μπορούμε τώρα να το πούμε, γίνεται με τη μέθοδο ASI. Δηλαδή, αν χρειάζονται κάποια τμήματα της ολικής αρθροπλαστικής να βγουν, να θεωρηθούν, να αλλάξουν, μπορούμε να το κάνουμε με τη μέθοδο ASI. Αν χρειάζεται να αλλάξει όλη η άρθρωση, κάνουμε το κλασικό χειρουργείο. Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε τον ασθενή, βλέπουμε τις ακτινογραφίες του, εκτιμούμε τι πρέπει να αλλάξουμε και τι πρέπει να κάνουμε και αναλόγως αποφασίζουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα το χειρουργήσουμε. Πάντως, σίγουρα, σιγά-σιγά, έχουμε αρχίσει και πραγματοποιούμε ένα σημαντικό αριθμό αναθεωρήσεων με τη μέθοδο ASI, που και αυτό είναι κάτι φοβερό πλέον για τους ασθενείς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι η ταλαιπωρία σε μια αναθεώρηση με το κλασικό χειρουργείο. Σίγουρα. Πιστεύω ότι σιγά-σιγά θα καταφέρουμε να κάνουμε και όλο το χειρουργείο. Είναι μεγάλο το ποσοστό αναθεώρησης σε σχέση με την αρθροπλαστική ισχύου? Είναι. Δεν είναι τόσο μεγάλο όσο είναι τα primary, τα χειρουργεία. Δηλαδή σε 100 περιστατικά περίπου πόσα μπορεί να είναι, ένα-δύο. Όχι, στα 100 περιστατικά που θα έχουν προβλήματα του ισχύου, το 80 ας πούμε θα είναι οστεοαρθρίτιδα του ισχύου για να κάνουμε το κλασικό χειρουργείο της οδικής απασχής και ένα 20% θα είναι αναθεωρήσεις. Εν λόγω και χρόνου. Και όσο περνάει ο καιρός, αυξάνονται τα ποσοστά των αναθεωρήσεων. Ζούμε όλο και πιο πολλά χρόνια τώρα, κύριε Τσαρούχα. Ναι, ζει πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, η επούλωση των πραγμάτων σε μια normal κατάσταση, πότε επανέρχεται στην. Αν ο ασθενής φροντίζει και κάνει τακτικούς ελέγχους και έρθει στην αρχική χαλάρωση, να το πούμε έτσι, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, ο χρόνος ανάρρωσης είναι πάρα πολύ σύντομος και δεν ταλαιπωρείται. Σωστά. Αν όμως φτάσει σε περιπτώσεις όπου έρθει σε εμάς, όταν πλέον έχει διαλυθεί είτε το μοιραίο του είτε η λεκάνη, εκεί πλέον απαιτεί ακόμα και μερικούς μήνες. Ωραία. Άρα θα πρέπει ο ασθενής να φροντίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέφτει τον χειρουργό του και να παρακολουθεί πώς είναι η κατάσταση για να μην υποστεί μια μεγάλη ταλαιπωρία. Ωραία, να γυρίσουμε την ιατρική μας σελίδα. Μιλήσαμε για το ισχύο, αναθεώρηση του ισχύου και πάμε λίγο πιο κάτω, που και αυτό είναι στο πόδι και είναι απαραίτητο, είναι το γόνατο. Και η φθορά του γόνατος είναι πολύ πιο συχνή. Η αθρίτιδα λοιπόν του γόνατος, να ξεκινήσουμε με την πάθηση, την πιο συχνή πάθηση. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι? Όντως η αθρίτιδα στο γόνατο είναι κάτι πολύ πιο συχνό στατιστικά. Είναι σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Γιατί γονατίζουμε, σκύβουμε, κινήσεις μας. Είναι μια πιο ελεύθερη άρθρωση σε σχέση με το ισχύο. Πολύ πιο συχνά τραυματίζεται, πολύ πιο εύκολα και ίσως αυτός είναι ο λόγος που είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό της αρθρίτιδας. Ουσιαστικά στο γόνατο και στο γόνατο υπάρχει χόνδρος, όπως υπάρχει και στο ισχύο και σε όλες τις άλλες αρθρώσεις. Και η φθορά του χόνδρου με το πέρασμα του χρόνου, είτε θα δούμε τις κατηγορίες πιο κάτω τις οποίες έχουμε και προκαλούν την οστεοαρθρίτιδα, η φθορά του χόνδρου είναι αυτή που προκαλεί σιγά σιγά πόνο, δυσλειτουργία, δισκαμψία. Αρχίζει, αλλάζει η ζωή μας, η ψυχολογία μας, γιατί όταν πονάς καθημερινά είναι κάτι δύσκολο. Και ουσιαστικά η φθορά του χόνδρου είναι αυτή που προκαλεί την οστεοαρθρίτιδα. Τι προκαλεί όμως τον πόνο αυτό που θα οδηγήσει τον ασθενή σας ο ιατρείος σας? Όταν αυθύρεται ο χόνδρος, ουσιαστικά τι γίνεται? Αρχίζει και ακουμπά το μοιραίο οστούν με την γνήμη. Δηλαδή ακουμπά το ένα κόκαλο με το άλλο. Αυτή η τριβή που γίνεται ανάμεσα στα δύο, στο μοιραίο οστούν και στην γνήμη, είναι αυτή που προκαλεί μία φλεγμονή έντονη στην περιοχή και προκαλεί μία εμμενίτιδα και ένα οστικό είδημα. Αυτό είναι που ουσιαστικά δημιουργεί τον πόνο. Στην αρχή ο πόνος είναι πιο ήπιος γιατί η φθορά είναι μικρή. Με το πέρασμα του χρόνου, όσο χάνεται περισσότερη αρθρική επιφάνεια, χόνδρινη επιφάνεια, ο πόνος είναι πολύ πιο έντονος. Μάλιστα. Τώρα, η διάγνωση πώς γίνεται? Η διάγνωση είναι πάρα πολύ απλή. Γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις, από το 90%, με μία απλή ακτινογραφία και με την κλινική εξέταση. Υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως μία άσυπτη νέκρωση, που πάλι θα προκαλέσει αρθρίτιδα, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν με τον απλό ακτινολογικό έλεγχο και χρειάζεται να γίνει κάποια μαγνητική. Αυτό όμως είναι ένα πολύ μικρότερο ποσοστό, και άρα ουσιαστικά γίνεται με τον ακτινολογικό έλεγχο και με την κλινική εξέταση του ασθενή. Άρα και η διάγνωση και του ισχύου και του γόνατος γίνεται με εξέταση. Με απλό ακτινολογικό έλεγχο, σε ελάχιστες περιπτώσεις όπου υπάρχει λεγόμενη άσυπτη νέκρωση, τότε μόνο χρειαζόμαστε MRI, μαγνητική τομογραφία, γιατί είναι κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες δεν φαίνονται στις απλές ακτινογραφίες. Αλλά είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Σωστά. Άρα οι οδηγίες είναι του γιατρού. Ναι. Αρχικά, κλινικά όμως, καταλαβαίνετε το μεγαλύτερο ποσοστό της διάγνωσης. Καταρχήν είναι το ιστορικό του άρρωστου. Μάλιστα. Πρώτα πρέπει να ακούσουμε τον ασθενή. Έχεις έναν ασθενή απέναντί σου, ο οποίος έχει όρεξη για να κάνει πράγματα, έχει ζωντάνια, αλλά ουσιαστικά περιορίζεται πάρα πολύ η κίνησή του από τους πόνους και από τη δυσλειτουργία που έχει το γόνατό του. Δηλαδή δεν έχει μια καλή ποιότητα ζωής. Σου λέει ότι καθημερινά πονά όλο και περισσότερο, ότι πριν λίγους μήνες ήταν καλύτερα, με το πέρασμα του χρόνου χειροτερεύει. Άρα ουσιαστικά ο ασθενής μόνος του σου περιγράφει με το ιστορικό το οποίο θα πάρεις το πρόβλημα που έχει. Σωστά. Έτσι. Πάμε να μιλήσουμε για τη θεραπεία. Η οστεοαρθρίτιδα συνήθως είναι μια πάθηση η οποία ο ασθενής δεν θυμάται πότε ξεκίνησε. Είναι σε βάθος χρόνου και σου λέει γιατί τα τελευταία χρόνια άρχισε να. Τώρα τα τελευταία χρόνια μπορεί να είναι 2, μπορεί να είναι 4. Και ουσιαστικά τους τελευταίους μήνες είναι πλέον ανήμπορος. Δεν μπορεί να περπατήσει ή το σκέφτεται πάρα πολύ, έχει περιορίσει πάρα πολύ τη ζωή του. Άρα η θεραπεία. Η θεραπεία ποια είναι? Η θεραπεία στο τέλος είναι πάντα χειρουργική. Οπότε ό,τι και συντηρητική αγωγή να κάνει στα προκαταρκτικά στάδια, απλώς στασιμοποιεί τα πράγματα και τον πόνο. Όχι ότι θεραπεύει την πάθηση. Μειώνεται ο πόνος, Μειώνεται η δυσλειτουργία, όπως είπαμε αντίστοιχα και για το ισχύο. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι ασθενείς όσον αφορά τη φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία μας βοηθάνε στο αρχικό στάδιο, έτσι ώστε να έχουμε μια σχετικά καλή ζωή, να μπορούμε να κάνουμε τις δραστηριότητές μας. Τα φάρμακα όμως αυτά συνήθως οι ασθενείς τα παίρνουν όλο και πιο συχνά, όλο και πιο εύκολα, με αποτέλεσμα να μπορούν να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα, όπως υπέρταση, γαστραγία, νεφρική ανεπάρκεια. Όλα αυτά πρέπει να προσέχουμε. Άρα, ναι, μεν παίρνουμε τα φάρμακα με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού, δεν τα παίρνουμε μόνοι μας για να μην κινδυνεύσουμε, για κάτι το οποίο σίγουρα δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Σωστά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για την ανθρωπλαστική του γόνατος, γιατί και στο γόνατο γίνεται ανθρωπλαστική. Και ποια μέθοδος χρησιμοποιείτε εσείς? Ουσιαστικά και στο γόνατο αλλάζουμε την φθαρμένη άρθρωση με μια τεχνητή άρθρωση, η οποία έχει, η συμπεριφορά της είναι σαν μια φυσιολογική άρθρωση. Τι κάνει αυτή η άρθρωση? Ουσιαστικά εξαφανίζεται ο πόνος από το γόνατο. Έχουμε ένα γόνατο λειτουργικό, μπορεί ο ασθενής να ανεβεί τις σκάλες, να τις κατεβεί με πολύ μεγαλύτερη ευκολία, σχεδόν φυσιολογικά, μπορεί να περπατήσει όσο θέλει, μπορεί να έχει δραστηριότητες. Πολλοί ασθενείς έχουν και αθλητικές δραστηριότητες. Μα κάνουν τζόκινγκ, μπορούν να κολυμπήσουν, να περπατήσουν, να χορέψουν. Άρα, με την ολική αρθρωπλαστική εξαφανίζουμε τον πόνο και δίνουμε στον ασθενή ένα λειτουργικό γόνατο, το οποίο ουσιαστικά προσφέρει και μια καλή φυσιολογική ζωή. Τώρα, η διαφορά η οποία είναι στη μέθοδο ελάχιστης επεμβατικότητας, την οποία εφαρμόζω εγώ, είναι ότι υπάρχει πλέον ένας πολύ μικρός τραυματισμός των μαλακών μορίων, των μειών και των τενόντων. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνουμε και στο ισχύο και αντίστοιχα όπως γίνονται πλέον σε όλα τα χειρουργεία, έχουν μειωθεί οι τομές, οι τραυματισμοί, έτσι ώστε να είναι πολύ πιο εύκολη η αποθεραπεία για τον ασθενή. Αυτό που θέλει ο καθένας. Τα γόνατα πλέον δεν μεταγγίζονται καθόλου οι ασθενείς. Δηλαδή τώρα είμαστε στο 91%. Όπως και το ισχύο. Έτσι, το ισχύο ίσως λίγο περισσότερο, αλλά στο γόνατο πλέον δεν μεταγγίζονται οι ασθενείς. Έχουν πολύ πιο γρήγορη αποκατάσταση. Ο μεταγχειρητικός πόνος έχει μειωθεί τρομερά. Άρα η αποκατάστασή τους είναι πάρα πολύ εύκολη, πολύ πιο εύκολη από το κλασικό χειρουργείο. Και πραγματικά έχουν ένα τέλειο αποτέλεσμα, έχουν μια φυσιολογική ζωή. Και... Τώρα να μιλήσουμε για τη μέθοδο που κάνετε εσείς. Ποια είναι η συγκεκριμένη μέθοδος και σε τι πλεονεκτεί με τη συμβατική μέθοδο? Είναι η μέθοδος ελάχιστης επεμβατικότητας. Έχουμε μια πολύ πιο μικρή τομή από ό,τι γίνεται στο κλασικό χειρουργείο. Και εδώ το θέμα δεν είναι αισθητικό. Καταφέρνουμε μέσα από αυτή την τομή, προσέχουμε πάρα πολύ έτσι ώστε να μην τραυματίσουμε καθόλου τον τετρακέφαλο και τον τένοντο του τετρακεφάλου. Γιατί? Ο τετρακέφαλος και ο τένοντος είναι ένας πολύ ισχυρός τένοντος και ένας πολύ ισχυρός μυς, ο οποίος ουσιαστικά βοηθάει και στο να περπατάμε και στην κίνηση, δέχεται πάρα πολύ μεγάλα φορτία. Με το κλασικό χειρουργείο ουσιαστικά γίνεται ένας τραυματισμός, ο οποίος επανέρχεται, βέβαια, ξαναράβεται ο τένοντος του τετρακεφάλου, αλλά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πρώτον να έχουμε και αιμορραγία και να έχουμε μεταγχειρητικά πάρα πολύ έντονα ενοχλήματα. Όταν τραυματίζουμε λοιπόν τον εκτατικό μηχανισμό, τον τένοντο του τετρακεφάλου, μεταγχειρητικά ο ασθενής πολύ πιο δύσκολα λόγω πόνου μπορεί να κινήσει το πόδι του. Άρα ο χρόνος αποκατάστασης ο οποίος χρειάζεται είναι πολύ μεγαλύτερος. Με τη μέθοδο ελάχιστης επεμβατικότητας καταφέρουμε να παραμερίζουμε και την επιγονατίδα και τον τένοντα και όλο τον μη, χωρίς καθόλου να τον κόβουμε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ελαχιστοποιείται η αιμορραγία πλέον, δεν μεταγγίζεται κανένας και είναι ελάχιστος ο πόνος μεταγχειρητικά για τον ασθενή. Σωστά. Πού μας βοηθάει αυτό? Μας βοηθάει πρώτον να μην ταλαιπωρηθεί. Δεύτερον, όσο λιγότερος είναι ο πόνος, τόσο πιο εύκολα μπορεί να κινητοποιήσει το πόδι του. Άρα από την δεύτερη μέρα έχουμε σημαντική κάμψη και έκταση στο γόνατο και κατ' επέκταση χρειάζεται πολύ λιγότερος χρόνος για την αποθεραπεία του. Επανέρχεται πολύ πιο λιγότερες δραστηριότητες και ενώ πριν χρειαζόμασταν όντως αρκετούς μήνες για φυσιοθεραπεία, τώρα πλέον έχει μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος αποκατάστασης. Σωστά. Στο χρόνο αποκατάστασης συμπεριλαμβάνεται και η φυσικοθεραπεία, είπατε. Ναι. Στο γόνατο, σε αντίθεση με το ισχύο, όπως το ισχύο δεν χρειάζεται να καθόλου. Διάστημα τους λέτε? Κοιτάξτε, αυτό ποικίλει. Μερικοί ασθενείς βοηθούν περισσότερο, μερικοί ασθενείς πονούν λίγο περισσότερο. Σωστά. Πάντως, σίγουρα ο χρόνος της αποκατάστασης και της θεραπείας έχει μειωθεί στο μισό. Έτσι. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι έχει μειωθεί σημαντικά ο χρόνος της παραμονής του ασθενή στο νοσοκομείο. Δηλαδή πλέον φεύγουν πολύ πιο γρήγορα από το νοσοκομείο, τρίτη, τέταρτη μέρα. Και αυτό πηγαίνουν, σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Πηγαίνουν στο σπίτι τους, μπορούν να σηκωθούν, να αυτοεξυπηρετηθούν. Άρα μπορούν να επανέλθουν στις φυσιολογικές τους δραστηριότητες πάρα πολύ σύντομα. Πολύ πιο σύντομα από ό,τι με την κλασική μέθοδο. Μάλιστα. Τώρα, ανακεφαλαιώνοντας όλα αυτά, τι συμβουλές θα δίνετε στους ασθενείς που πάσχουν από πρόβλημα με το γόνατο? Όσο καιρό έχουν ελάχιστα ενοχλήματα, δεν υπάρχει λόγος να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Δηλαδή θα πρέπει ο ασθενής, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να φτάσει σε ένα σημείο να έχει έντονα ενοχλήματα. Όταν έχει λίγα ενοχλήματα, τα οποία περνούν με ένα απλό παυσίπονο, με ένα ντεπών, με τέτοια φαρμακευτική αγωγή, δεν υπάρχει λόγος να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Όσο περνά ο χρόνος και αυτά τα απλά αναλγητικά δεν τους πιάνουν πλέον, πρέπει να υποβάλλονται σε χειρουργείο, γιατί και αλόγιστη χρήση φαρμάκων κάνουν που εγκυμονεί άλλους κινδύνους και βάζουν σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή τους και δεν έχουν και μια ποιότητα ζωής. Πρέπει να αποφεύγει κάτι κάποιος που κάνει ανθρωπλαστική γόνατος? Κάτι το ιδιαίτερο όχι. Σίγουρα δεν θα κάνει σκι. Μπορεί όμως να περπατήσει, μπορεί να χορέψει, μπορεί να κάνει τζόκινγκ, μπορεί να κολυμπήσει. Άρα έχει σχεδόν μια φυσιολογική ζωή και ζει όμορφα χωρίς να έχει πόνο. Έτσι σκι μπορεί έτσι να μου έκανε έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν χάνει για πολλά. Εμείς πρέπει να το αναφέρουμε όμως. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Άρα είναι έχει απλώς μια φυσιολογική ζωή. Σταματάει να πονάει. Το κολύμπι κανονικά. Το κολύμπι κανονικά. Μπορεί να περπατήσει όσο θέλει. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Τζόγκινγκ. Και τζόγκινγκ. Ναι, το είπαμε, και τζόγκινγκ μπορεί να κάνει. Τώρα, όταν κάποιος έχει πρόβλημα και με το ισχύο και με το γόνατο, μπορεί να χειρουργηθούν και τα δύο αυτά μαζί? Ταυτόχρονα δεν είναι καλό να χειρουργηθούν, γιατί αυξάνονται οι κίνδυνοι από θρομβώσεις. Υπάρχει κάποιο ρίσκο, θεωρητικά γίνεται, αλλά καλό είναι να μην γίνεται. Και τα δύο γόνατα, όταν είναι κάποιος? Όχι, είναι δύο μεγάλες αρθρώσεις που καλό είναι να χειρουργούνται ξεχωριστά. Είναι μια τεράστια ταλαιπωρία για τον ασθενή και το βάζουμε σε κινδύνους χωρίς να υπάρχει λόγος. Δεν του προσφέρουμε κάτι, μπορεί να εντυπωσιάζεται γιατί θα έρθει μια φορά στο νοσοκομείο. Εγκυμώνουν όμως πάρα πολύ κίνδυνοι και είναι καλό εμείς να του το λέμε, να του το εξηγούμε και οι ασθενείς πάντα καταλαβαίνουν όταν τους εξηγούμε όμορφα και απλά. Καταλαβαίνουν και σέβονται την άποψή μας. Έτσι, ειδικά όταν είναι ένα χειρουργημένο γόνατο, είναι καλό και το άλλο γόνατο να βοηθήσει και να ενισχύσει στο περπάτημα. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Δύο χειρουργία μαζί είναι πάρα πολύ μεγάλη χειρουργία. Δεν είναι σωστό. Απλώς καμιά φορά φοβούνται την αναισθησία. Ο τρόπος αναισθησίας, πείτε μας. Μπορεί να είναι γενική νάρκωση είτε επισκληρίδιος. Δεν έχουμε κάποιον περιορισμό. Έχει σώσει η επισκληρίδιο τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει κάποιο περιορισμό ιδιαίτερο όσον αφορά το χειρουργείο αυτό. Τέλεια. Να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Τσαρούχα, που ήρθατε στην εκπομπή μας Face to Face. Μας ενημερώσατε για την επαναισθητική μέθοδο ASI, που είναι πολύ σημαντική στην ορθοπαιδική χειρουργική, και φυσικά για την ανθρωπλαστική του γόνατος. Και ευχόμαστε πολύ σύντομα να έρθετε πάλι να μας τα πείτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε εδώ πιστά και ευχόμαστε να μην πάσχετε από ισχυρό γόνατο. Αν όμως έχετε πρόβλημα, εδώ είμαστε εμείς. Γεια σας από εμάς.